σπούδασα στη Σκωτία, φυσιολόγος βιοιατρικής. 4 χρόνια. 4 χρόνια. Και τώρα σπουδάζεις φυσικοθεραπεία. Mm-hmm. Αλλά η μεγάλη σου αγάπη είναι... Η τέχνη. Η τέχνη. Γενικά. Γενικά. Mm-hmm. Σε τι ηλικία λοιπόν ξεκίνησες να ασχολείσαι με την τέχνη γενικά? Γενικά, όταν ήμουν 5 ετών, έρχεται κάποια στιγμή η μητέρα μου και ρωτάει την καθηγήτρια, τη δασκάλα δηλαδή, πώς πάει ο γιος σας. Πώς πάει ο γιος μου, και λέει, ο γιος είναι προβληματικό παιδί, δεν ξέρει να ζωγραφίζει ούτε μια μπανάνα ούτε ένα μήλο. Το επόμενο καλοκαίρι, όπου μου βγήκε τόσο εγωιστικό αυτό το αποτέλεσμα, όπου έκανα την πρώτη μου έκθεση στα 6 μου, με το που έμπαινα στα 6 ετών. Γεμάτη μπανάνες, μήλα και χλάδια. Όχι. Με ήρωες της Disney. Πιο δύσκολο. Ναι, αρκετά προχωρημένο επίπεδο για την ηλικία μου. Σε ένα εκθεσιακό χώρο στην Κρήτη. Όπου εκεί πέρα ξεκίνησα, ας πούμε, όλο αυτό. Είχε σίγουρα ερεθίσματα από την οικογένεια. Ναι, από τον παππού και τη γιαγιά. Οι οποίοι? Οι οποίοι, ο παππούς ήταν αγιογράφος. Και η γιαγιά ήταν τύπου φιλόσοφος. Οπότε, αφού από πολύ μικρή ηλικία ανακάλυψες αυτό το πάθος σου, mm-hmm. Γιατί δεν σπούδασες και κάτι σχετικό? Το ότι μ' αρέσει κάτι δεν σημαίνει ότι είναι και αυτό που μπορεί να μεταΐσει στο μέλλον. Mm-hmm. Οπότε, στα 15 μου περίπου, επειδή έχω κάποια συναισθήματα έντονα προς τα αγαπημένα μου πρόσωπα, ήταν η μητέρα μου στο κρεβάτι με πρόβλημα στη σπονδυλικήτης. Αυτό με πείραξε πάρα πολύ εσωτερικά και έτσι αποφάσισα να βοηθάω τους ανθρώπους που είναι κοντά μου. Και κατέληξα σε αυτήν την φυσικοθεραπεία και τα παραϊατρικά γενικά. Δεν είναι εγωιστικό λίγο στοιχείο αυτό? Όλοι οι άνθρωποι είμαστε εγωιστές. Α. Από εκεί πέρα είναι πόσο το δείχνουμε. Mm. Ναι. Ζωγραφίζεις, γράφεις ποίηματα, τι άλλο κάνεις? Έχω κάνει σεμινάρια σκηνοθεσίας, mm-hmm. Σεμινάρια στιχουργικής για να με βοηθήσει στο πώς να γράφω καλύτερη ποίηση, αλλά για τραγούδι πήγαινε, δεν το κατέληξα ποτέ. Και γενικότερα πάρα πολύ με την τέχνη, όπως είναι, με την τέχνη της ζωγραφικής, όπως είναι το street art, ας πούμε. Όπου αυτό ήταν και το πρώτο μου βήμα στα 15 μου, το να ξεκινήσω να κάνω πιο έντονα πράγματα από το χαρτί. Το street art είναι λίγο παρεξηγημένο στην Ελλάδα. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο, αν και από όσο φαίνεται είναι η τέχνη του 21ου αιώνα. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα στιγματίσει την εποχή μας. Ναι, αλλά γιατί να άρχεστε να ζωγραφίζετε το σπίτι μου? Δεν γράφω τώρα κάποιο σύνθημα ή κάποια ομάδα. Εγώ συγκεκριμένα. Αν και για να βάψω κάποιον τοίχο, παίρνω πρώτα την άδεια και πολλές φορές το κάνω για φιλοκερδός, δηλαδή δεν με ενδιαφέρει το να πάρω χρήματα. Απλά μου αρέσει το αποτέλεσμα. Στα 15 σου, που ήταν η πρώτη σου έτσι, εμπειρία στο δρόμο, τι άρχισες να κάνεις, απλά να γράφεις συνθήματα ή άρχισες... Όχι. Λόγω της παρέας, όλα έτσι ξεκινάνε βασικά με τις παρέες. Μπαίναμε σε κάποιο αμάξι μεγαλύτερο ίσως ή παίρναμε το τραμ, επειδή είναι κοντά μας. Και ξεκινούσαμε, ας πούμε, να πηγαίνουμε σε σκοτεινά μέρη της παραλιακής σημείας. Φαίνοντας κουκούλα. Ναι, προσπαθώντας να κρυφτούμε από τους αστυνομικούς, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια βήματα, έτσι, να πούμε ότι κάτι κάνουμε, να πάμε την επόμενη μέρα στο σχολείο και να πούμε, ξέρεις, έκανα ένα γκράφιτι παράνομο και πέρασαν οι αστυνομικοί. Αυτό έχει την, έτσι, ρομαντική του πλευρά. Για τους καλλιτέχνες, ναι. Ναι, αλλά... Αν κοιτάξουμε την πόλη, mm-hmm. Βλέπουμε μία απίστευτη μουτζούρα σε πάρα πολλά σημεία. Σε κάποια άλλα βλέπουμε εξαιρετικά έργα, mm-hmm. εξαιρετικά έργα, αλλά σε κάποια άλλα βλέπουμε απλά μουτζούρες και βρωμιά. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου, αλλά τελευταία έχω αναγνωρίσει ότι μία πόλη χωρίς αυτή τη μουτζούρα, κάτι της λείπει. Και είναι η μουτζούρα αυτή, είναι το κομμάτι της μεγαλούπολης. Όπως είναι η χορύπανση, όπως είναι ο κόσμος ο πολύς ανάμεσά μας που μας πρόχνει και δεν μπορούμε να πάμε στη δουλειά μας, όπως είναι ο καιρός που σήμερα τρελαθήκαν οι ειδήσεις με τα καυσόξυλα, τι καίμε. Μιλήσουμε λίγο για τη ζωγραφική σου. Γενικά προσπαθώ να ζωγραφίσω minimal, γιατί δεν με ενδιαφέρει τόσο το
το αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης ενός έργου. Δηλαδή, δεν πρόκειται ποτέ να ζωγραφίσω ένα δάσος ή τουλάχιστον ένα ρεαλιστικό δάσος. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να. Εξάπτει τη φαντασία. Να προβληματίζω τη σκέψη, ναι, και να ζωντανεύω την εικόνα μέσα στο μυαλό του άλλου. 1,5 μήνα ταξίδι, Γερμανία-Τσεχία. Ναι. Πήρες ερεθίσματα, δημιούργησες, υποθέτω, και επέστρεψες. Ναι. Είναι σημαντικό για ένα καλλιτέχνη να γυρίζει τον κόσμο. Πάρα πολύ, ειδικά όταν υπάρχει αυτή την περίοδο, αυτή η κρίση που ζούμε. Γιατί μας καθυλώνει χέρια, πόδια, φαντασία. Δεν εμπνέεσαι στην Αθήνα. Εμπνέομαι αρκετά συχνά, αλλά νομίζω έχει σκοτεινιάσει λίγο το περιβάλλον ανάμεσά μας. Δηλαδή, ανάμεσα σε αυτό που βλέπω και σε αυτό που θέλω να εκφράσω. Οι Γερμανοί έχουν καλύτερο πολιτισμό από τους Έλληνες. Είναι λίγο πιο πιεσμένοι σαν άνθρωποι, αλλά τουλάχιστον έχουν κάποιους νόμους, οποίους τους τηρούν και εξελίσσεται το ότι θέλουν να κάνουν. Εξελίσσεται πιο εύκολα από εδώ. Το γεγονός λοιπόν ότι σαν κοινωνία είναι νομοταγής, τους βοηθάει στο να μπορούν να εξελίξουν ακόμα και τον πολιτισμό τους και την τέχνη τους, αυτό εννοείς. Ακριβώς, δηλαδή άμα κάποιος θέλει να κάνει κάτι, του δίνεται το βήμα. Αν κάποιος βαριέται, εννοείται μένει πίσω. Τα έργα σου πώς τα προωθείς? Καταρχάς θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον όμιλο της UNESCO, όπου είμαι το νεότερο μέλος και με βοηθάει με τις εκθέσεις να προωθώ, ας πούμε, τη δουλειά μου και να δείχνω το ποιος είμαι. Επίσης, δημιουργώντας το δρόμο και μάλιστα φιλοκαιρδός μου δίνει το ελεύθερο ότι μπορώ συνέχεια να παράγω δουλειά και να τη βλέπει ο κόσμος ώστε να με μαθαίνει. Επίσης, υπάρχει και το διαδίκτυο. Και από την άλλη, βρίσκω εκθεσιακούς χώρους, μπαρ, καφετέρειες όπου συνεργαζόμαστε και βάζω τα εκθέματά μου. Πιστεύεις ότι θα μπορείς να ζεις σε κάποια φάση από αυτό? Δεν είσαι μάλλον πολύ σίγουρος, γιατί για να σπουδάζεις και παράλληλα... Ναι, έχω μια να πόρτα. Και ένα δεύτερο πλάνο. Ναι, την πόρτα διαφυγής, ας πούμε. Ναι. Το παίζω δίπορτο. Και έχω σκεφτεί κιόλας ότι μπορεί κάποια μέρα και να μην παντρευτώ. Να πάω να κλειστώ σε κάποιο μοναστήρι ή σε ένα σπίτι. Και... πολύ αισιόδοξη σκέψη. Δεν είναι απαισιόδοξη, είναι η τέχνη. Δηλαδή είναι εκεί πέρα που θα πω ότι τώρα, αυτή την περίοδο, αυτά τα χρόνια της ζωής μου, θα εκφραστώ έτσι όπως θέλω, για να αισθανθώ ολοκληρωμένος ως άνθρωπος. Δεν μπορώ να σε φανταστώ να μην παντρεύεσαι, γιατί βλέποντας αυτό εδώ, είναι κάτι πάρα πολύ ρομαντικό. Ναι. Εσύ σου είναι έρωτας και εγώ είμαι ρολόγιο. Ναι. Όντως. Και απεσιόδοξο. Και τα δύο. Και τα δύο. Βέβαια, γιατί το βιβλίο αυτό μιλάει για έναν έρωτα ο οποίος ολοκληρώθηκε. Ένα βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει στην Αμερική, αλλά δεν έχει κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Όχι. Οικονομικά πώς τα φέρνεις βόλτα? Οικονομικά, λόγω του πρώτου μου πτυχίου που είναι της φυσιολογίας, μου δίνεται το δικαίωμα να κάνω κάποιες εργασίες άλλων μαθητών, ας πούμε, και να τους βοηθάω σε αυτό, όπου κερδίζω κάποια χρήματα. Και από εκεί πέρα τα έξοδα, ας πούμε, όπως είναι τα ταξίδια και τα λοιπά, από τους πίνακες μου, κατά κάποιο τρόπο τους πουλάω. Αν και δεν είναι εύκολο, τουλάχιστον στην Ελλάδα.